Άκια είμαστε, απλά θα το έχουμε καταλάβει. Φλωρίντα, βοήθησέ με σε παρακαλώ να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο οποίος είχε άγχος που θα βρεθεί απέναντι από το Ελλάδα έχει ταλέντο, αλλά τελικά δεν θα βρεθεί απέναντι από το Ελλάδα έχει ταλέντο. Λογικό είναι. Βέβαια, παιδιά, όλο το σύμπαν έτσι, είναι υπέρ του Δημήτρη φέτος. Όλα του πάνε άψογα και υπέροχα. Όχι μόνο πήρε την εκπομπή του, είχε βέβαια ένα άγχος, η αλήθεια είναι αυτή. Διότι το Σάββατο ξέρουμε όλοι ότι θα είχε απέναντι το Ελλάδα έχει ταλέντο. Η οικονομική κρίση όμως έπαιξε ρόλο, κόπηκε το Ντάντσικ και τελικά το Ελλάδα θα παίζει την Κυριακή και όχι απέναντι από το Δημήτρη. 9 η ώρα δηλαδή. 9 η ώρα την Κυριακή άλλαξε, αυτό ήταν. Δεν θα παίζει Σάββατο. Και τώρα κοιμάται ήσυχος. Ο Δημήτρης έχει το μονοπόλιο τώρα μπροστά του, είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Χάρηκε βέβαια εντάξει για τη δική του τη δουλειά, γιατί όπως και να είναι, το είχε το άγχος του. Γιατί όπως και ήταν, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, οποιοδήποτε παρουσιαστή, όταν έχει τώρα έναν Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο οποίος είναι πολύ ωραίο. Παρουσιαστής, νέος, καλός κτλ. Αλλά δεν έχει τόσα χρόνια εμπειρίας στην πλάτη. Ναι, αλλά παίζει ρόλο το project. Και είναι άγχος να έχεις τώρα μπροστά σου μια Ευγένεια Μανολίδου, ένα Βαγγέλη Πέρι, ένα Χρήστο Φερεντίνο. Είναι πολύ δυνατό το project που παρουσιάζει ο Δημήτρης. Τέλος πάντων. Ναι, αλλά συγγνώμη, γιατί το Ελλάδα έχει ταλέντο είναι πολύ έτσι, ενδιαφέρον. Ναι, αλλά είναι ένα καινούργιο, κατάλαβες. Ενώ το Ελλάδα έχει ταλέντο, μπορεί να έχει κάνει μια επιτυχία, είναι τέταρτη χρονιά. Ενώ ο Δημήτρης είναι ένα πολύ φρέσκο πρόσωπο, αρκετά καλό αυτό που κάνει και είναι και δυνατό το project. Ευτυχώς όμως δεν χρειάζεται να ανησυχεί πια, γιατί ούτως ή άλλως ένα θα βγαίνει Σάββατο και άλλος Κυριακή. Πάμε να δούμε το βίντεο που έχει επιμεληθεί η εφημερίδα μου. Κάθε Κυριακή βράδυ και όχι κάθε Σάββατο θα προβάλλεται τελικά το Ελλάδα έχει ταλέντο, αφού μετά την αναβολή του Dancing with the Stars υπήρχε κενό στο πρόγραμμα του καναλιού. Η είδηση αυτή φαίνεται πως ανακούφισε και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, που την ίδια ώρα και μέρα προβάλλεται εκπομπή Mini to Win It που παρουσιάζει. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Mini to Win It. Είναι απλό, είναι διασκεδαστικό, είναι το πιο εθιστικό τηλεπαιχνίδι στην ελληνική τηλεόραση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δημήτρης είχε πολύ μεγάλη αγωνία για να πάει καλά το νέο τηλεπαιχνίδι στο οποίο είναι ο βασικός παρουσιαστής. Γιατί ήθελε να φανεί αντάξιος της εμπιστοσύνης που του έδειξε το μεγάλο κανάλι, αναθέτοντάς του ένα τόσο φιλόδοξο project. Κάστε ρε Δημήτρη, κούκλο, σούπερ. Ε? Καταπληκτικό. Δεν έχω κάνει καν στροφή, έτσι θα το κάνω. Κάνει και μια στροφή. Θα κάνω μια. Έλα. Αυτό είναι. Δεν ήταν πολύ. Στην αρχή, όταν έμαθε πως το Ελλάδα έχει ταλέντο θα προβάλλεται την ίδια ώρα με τη δική του εκπομπή, το Σάββατο το βράδυ, απογοητεύτηκε, καθώς σκέφτηκε πως ένα δοκιμασμένο project με δυνατούς συντελεστές θα αποτελούσε έναν πολύ σκληρό αντίπαλο απέναντι σε ένα νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Τι να πιάνει αυτό το πράγμα, είναι ένα καλάμι με ένα πορτατίφ, ένα καπέλο πορτατίφ από κάτω. Θα μπορούσε να πιάνει τεράστια κουνούπια ενδεχομένως. Όχι, μωρέ Δημήτρη, με τον πάνω μου. Να σου πω κάτι, εμένα με απασχολεί ότι αυτό, έτσι όπως τα έχω τα κλειστά τα μάτια, λογικά καταρχήν θα μου χαλάσει τα μαλλιά. Εντάξει, εγώ το άγχος μου είναι μην σπάσει, αλλά άστο, αυτό δεν είναι καμία. Αν με σπάσει πόσο κάνει, θα μου πάρει τα 500 ευρώ που κέρδισε. Εν πάση περιπτώσει θα τα βρούμε, θα τα βρούμε στο τέλος. Από τη στιγμή όμως που έμαθε πως το Ελλάδα έχει ταλέντο, μεταφέρεται από το Σάββατο στο βράδυ της Κυριακής, φαίνεται να έχει ανακουφιστεί, καθώς θα του δοθεί η ευκαιρία ακόμα μεγαλύτερο κοινό να τον παρακολουθήσει και να τον αξιολογήσει για την προσπάθειά του. Εσύ το κάνεις καλύτερα, νομίζεις. Τελικά, όπως φαίνεται, φέτος είναι η χρονιά του. Γιατί όχι μόνο πήρε τα ηνία μιας εκπομπής που σκίζει σε νούμερα τηλεθέασης, αλλά και γιατί ο Δημήτρης έχει μεγάλο ρεύμα στο νεανικό κοινό. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και σας καλωσορίζω στο ολοκαίνουργιο παιχνίδι του Μέγκα, Mini to Win It. Η εκπομπή συνεχίζει να έχει ανωδική πορεία στους πίνακες τηλεθέασης και πολλές φορές ξεπερνά σε ποσοστά το 30%. Αυτό φυσικά κάνει τους υπευθύνους του μεγάλου καναλιού να χαίρονται ακόμα περισσότερο για την επιλογή τους να τοποθετήσουν ένα νέο, άφθαρτο πρόσωπο στο Mini to Win It. Και σε ρωτώ. Ωραία. Συνεχίζουμε. Ναι, ή να πάω για ψάρι. Όχι, 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 συνεχίζουμε. Για ψάρι θα πηγαίνουμε. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Δημήτρης κατάφερε με την άψογη συνεργασία του στο μεγάλο κανάλι να κερδίσει την εμπιστοσύνη των υπευθύνων που του ανέθεσαν τη δική του εκπομπή. Θέλω να σου πω το εξής. Ναι. Εμείς θέλουμε μόλις 2 από τα 3. Γιατί? Έτσι γουστάρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάντε καλά.
μέσα από την καρδιά μας. Με έχετε για άχρηστο, μήπως αυτό. Όχι! Α. Θέλουμε να κάνεις οικονομία δυνάμεων για να συνεχίσεις και να φτάσεις στις 50.000 ευρώ. Με τη συμμετοχή του στο πρωινό του Μέγα, απέδειξε πως μπορεί να τα καταφέρει και να κάνει το επόμενο βήμα επαγγελματικά, παίρνοντας ο ίδιος τα ενία μιας τηλεοπτικής παραγωγής. Και μάλιστα στο prime time του Σαββάτου, μια ζώνη όπου τα κανάλια επενδύουν πολύ δυνατά προγράμματα. Ο Δημήτρης δείχνει να απολαμβάνει εξίσου τον δεύτερο ρόλο στο πάνελ του πρωινού, αλλά και τον πρωταγωνιστικό στο Mini του Win It. Γι' αυτό και ο Γιώργος Λιάγκας κάθε φορά τον εμψυχώνει και τον επιβραβεύει για την επιτυχία του. Ας πούμε να πάρουμε ένα φίλο μας, Δημήτρης Ουγγαρέζος. Το Σάββατο πέρασε μια εκπληκτική νύχτα με ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που πήγε εξαιρετικά το Mini του Win It. Κυριολεκτικά έσκησε. Έσκησε στο prime time του Μέγκα και πέρασε ένα πολύ ωραίο Σαββατόβραδο για μια πιο ωραία Κυριακή πρωί. Που πήρε και τα νούμερα, ποιος σου τα έδωσε. Ποιος? Λοιπόν, εγώ τη Ζαμπρία πρωί πρωί. Και μου έκανε και δώρο. Τι? Τι? Ένα σάντουιτς. Ένα καραβάκι. Μπράβο στο Δημήτρη. Λοιπόν.